Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι μαζί σας σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, για τον πρόλογο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμητική πρόσκληση. Θα μιλήσω γενικά για την απεικόνηση στην μευτική αιμορραγία. Η κολπική αιμόρρια είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα συμβάματα σε όλα τα στάδια της εγκυμοσύνης. Το αίτιο είναι συνήθως μητρικό και η αιμορραγία μπορεί να προκληθεί από διαταραχή των αιμοφόρων αγκείων του φθαρτού ή να έχουμε κάποια τραχυλική κολπική παθολογία. Συνήθως η προσέγγιση που κάνει ο κλινικός όταν έχουμε μευτική αιμορραγία έχει να κάνει με βάση την ηλικία της κύησης και τον χαρακτήρα της αιμορραγίας και στη συνέχεια ακολουθούν εργαστηριακές ή απεικονιστικές εξετάσεις για επιβεβαίωση της διάγνωσης ή για αναθεώρηση της αρχικής διάγνωσης. Η αιμορραγία στο πρώτο τρίμηνο μέχρι και τη 14η εβδομάδα είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο. Επιπλέκει το 20-40% των κύσεων στο πρώτο τρίμηνο. Μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή, οποιοδήποτε συνδυασμός ελαφριάς ή βαριάς αιμορραγίας. Μπορεί να είναι επώδυνη, ανώδυνη, μπορεί να είναι διαλείπουσα ή σταθερή. Η πιο συχνή αιτία είναι η αποβολή, επαπειλούμενη, αναπόφευκτη, ατελής τελεία, σε ένα 15-20% των κυήσεων. Έκτοπη κύηση, σε ένα ποσοστό 2% των κυήσεων. Μπορεί να οφείλεται σε ένα απλό spotting, μια απλή κολπική αιμόρρια λόγω εμφύτευσης της κύησης 10-14 μέρα μετά τη γονιμοποίηση. Μπορεί να οφείλεται σε παθολογία τραχύλου ή κόλπου, όπως πολύποδες, φλεγμονή ή λίμωξη, και σε τροφοβλαστική νόσο. Και βέβαια, η περιχογραφική προσέγγιση αποτελεί τον θεμελιώδη διαγνωστικό λίθο της αιμορραγίας στην μευτική. Και πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να σταθούμε σε κάποια landmarks τα οποία έχουν να κάνουν με την ομαλή πορεία της κύησης στο διακολπικό υπερηχογράφημα. Έτσι, διακολπικά θα δούμε φυσιολογικά σάκο κύησης στις 4,5 με 5 εβδομάδες, λεκυθικό ασκό στην 5η εβδομάδα της κύησης, καρδιακή λειτουργία συνήθως στις 5,5 με 6 εβδομάδες και μετρήσιμο κεφαλουραίο μήκος στην 6η εβδομάδα. Έτσι, αν δεν είναι ορατός ο σάκος της κύησης και δεν έχουμε β' χωριακή, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα περισσότερο. Εάν έχουμε ορατό σάκο κύησης χωρίς να βλέπουμε εμβρυϊκό πόλο και η μέση διάμετρος του σάκου είναι κάτω από 20 χιλιοστά, δεν πρέπει να πανικοβληθούμε ούτε να τρομάξουμε. Μπορούμε να κάνουμε έναν επανέλεγχο σε 7 με 10 ημέρες. Ενώ όταν έχουμε ορατό εμβρυϊκό πόλο χωρίς καρδιακή λειτουργία και μήκος εμβρύου κάτω από 6 χιλιοστά, πάλι θα πρέπει να κάνουμε έναν επανέλεγχο μετά από 7 έως 10 μέρες πριν οδηγηθούμε στη διάγνωση του παλίνδρομου κύησεως. Όσον αφορά μια εξωμήτριο σαλπικική κύηση, αυτό το οποίο είναι χαρακτηριστικό είναι η εικόνα του tubal ring, η οποία αφορά ένα ηχογενές δακτυλιοειδές μόρφωμα λόγω της εμφύτευσης του κύηματος στη σάλπιγγα, ενώ με τη χρήση των Doppler φαίνεται η χαρακτηριστική αγκίωση, όπου οφείλεται στο ότι ο τροφοβλαστικός ιστός έχει υψηλή συστολική ροή και διαστολική ροή χαμηλής αντίστασης. Βέβαια, εδώ βλέπουμε και τον λεκυθικό ασκό, και αυτό είναι κάτι το οποίο βοηθάει στη διάγνωση. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι πάντα έτσι. Και βέβαια, με τη χρήση των Doppler θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αυτή είναι μια εικόνα υπερηχογραφική, η οποία μπορεί να αφορά και σε ένα οχρό σωμάτιο. Εδώ έχουμε μια εικόνα μιας κύησης, η οποία έχει εμφυτευθεί σε πουλί από προηγηθήσα κεσαρική τομή, όπου βλέπουμε διακοιλιακή απεικόνηση. Η μήτρα έχει οπίσθια κλίση και βλέπουμε τον σάκο, ο οποίος παραμορφώνει το μυομήτριο και προβάλλει μέσα στην ουροδόχο κύηση, στο σημείο της εμφύτευσης της στο σημείο της ουλής της προηγούμενης κεσαρικής τομής. Επίσης, μια εμφύτευση σε ουλή από προηγούμενη κεσαρική τομή, σε ένα διακολπικό υπερηχογράφημα, όπου βλέπουμε την ενδομητρική κοιλότητα εδώ, η οποία είναι άδεια,
και βλέπουμε τον σάκο, ο οποίος είναι εμφυτευμένος μέσα στο τράχυλο, και ο σάκος δεν περιβάλλεται, εξαιτίας του ότι βρίσκεται μέσα στο τράχυλο, δεν περιβάλλεται από μυομήτριο. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι μπορεί να συναντήσουμε σε μια αιμορραγία στο πρώτο τρίμηνο την ετεροτοπική κοίηση. Εδώ είναι μια εικόνα μιας διδύμου κοίησεως με ταυτόχρονη ετεροτοπική κοίηση, με ταυτόχρονη εξομήτριο κοίηση, μια ετεροτοπική κοίηση μετά από εξωσωματική. Και πάντα θα πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχει και αυτή εδώ η κατάσταση, εμφύτευση του κύματος μέσα στα σπλάχνα. Αυτή είναι ίσως η πιο επικίνδυνη μορφή, γιατί δεν θα δώσει πόνο, δεν θα κάνει ρήξη, θα εμφανιστεί, μπορεί να φτάσει μέχρι και στο δεύτερο τρίμηνο. Και βλέπουμε εδώ πέρα το έμβριο μέσα στο σάκο, αλλά και πάλι απουσιάζει το μυομήτριο γύρω από τον σάκο. Μία άλλη κατάσταση, η οποία σχετίζεται με κολπική αιμόρρια στο πρώτο τρίμηνο, είναι το φαινόμενο του vanishing twin, η παλινδρόμηση δηλαδή του ενός διδύμου. Αυτή η κατάσταση περιπλέκει το 27% των κοιήσεων, οι οποίες έχουν διαγνωστεί ως δίδυμα πριν από την 7η εβδομάδα της εγκυμοσύνης. Η μήλη κοίηση, επίσης μια κατάσταση η οποία συνοδεύεται από αιμορραγία στο πρώτο τρίμηνο, η συχνότητά της έχει διαφορετική γεωγραφική κατανομή. Πιο συχνά στις Ηνωμένες Πολιτείες η συχνότητα εμφάνισης είναι μία στις 1.500 με μία στις 2.000 κοιήσεις, συχνότερη στην Ασία μία στις 800 κοιήσεις, και σε χώρες όπως η Ταϊβάν μπορεί να είναι μία στις 125, μία στις 200 κοιήσεις. Υπάρχει κίνδυνος επανεμφάνισης εφόσον έχουμε μήλη κοίηση 1 έως 3%. Παρατηρείται πιο συχνά σε ηλικίες στα άκρα, δηλαδή σε νέες γυναίκες κάτω από 20 ετών και σε μεγαλύτερες ηλικίες γυναίκες πάνω από 40 ετών. Και βέβαια πιο συχνά σε γεωγραφικές περιοχές όπου έχουμε μικρότερη κατανάλωση β' καροτενίου και φυλικού οξέως. Η μήλη κοίηση μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Στην πλήρη δεν έχουμε έμβριο, ενώ στην μερική παρατηρείται έμβριο. Το είδημα του τροφοβλαστικού ιστού και η τροφοβλαστική υπερπλασία στην πλήρη μήλη κοίηση είναι διάχυτη, ενώ στην μερική είναι εστιακή. Ο καριότυπος στην πλήρη είναι 46 χιχί συχνότερα, 46 χιψη σπανιότερα, ενώ στην μερική είναι τριπλοειδικός ο καριότυπος. Και βέβαια ο κίνδυνος τροφοβλαστική νεοπλασία μετά από πλήρη μήλη κοίηση είναι 15 έως 20%, ενώ μετά από μερική 1 έως 5%. Μία χαρακτηριστική εικόνα διακολπική πλήρους μήλης κοίησης, όπου βλέπουμε την έντονη ηχογένεια του τροφοβλαστικού ιστού με την υδροπική εκφύλιση και την βοτριοειδή απεικόνιση του τροφοβλαστικού ιστού. Επίσης, λόγω της αυξημένης τιμής της χωριακής, πολύ συχνά βλέπουμε αυτές τις διωγγωμένες κίστες, τις οχρινικές κίστες. Και εδώ είναι μια εικόνα μερικής μήλης κοίησης, όπου έχουμε ταυτόχρονα έμβριο μες στο σάκο και την χαρακτηριστική εικόνα της μήλης κοίησης με την υδροπική εκφύλιση του πλακούντα. Αυτές έτσι πολύ εντάχει καταστάσεις οι οποίες συναντάμε, μπορούμε να συναντήσουμε στο πρώτο τρίμηνο και μπορεί να συνοδεύονται από κολπική αιμόρρια. Στο δεύτερο τρίμηνο είναι λιγότερο συχνή και στο τρίτο τρίμηνο η κολπική αιμόρρια. Οι κυριότερες αιτίες: αποβολή, πρόωρος τοκετός, τραχυλική ανεπάρκεια, προδρομικός πλακούντας, αποκόλληση πλακούντα, προδρομικά αγγεία, πάλι παθολογία από τον τράχυλο και από τον κόλπο. Έκτοπη κοίηση πιο σπάνια στο δεύτερο τρίμηνο. Εδώ είναι η κοιλιακή εμφύτευση για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Και βέβαια σπανιότερα ρήξη μήτρας. Τραχυλική ανεπάρκεια χαρακτηρίζεται από ανώδυνη διαστολή και εξάλληψη του τραχύλου στο δεύτερο τρίμηνο με εμβρυϊκές μεμβράνες οι οποίες προβάλλουν στο εξωτραχυλικό στόμιο. Εδώ βλέπουμε μια τυχαία απεικόνιση, τυχαίο έλεγχο ακριβώς τραχυλικής ανεπάρκειας. Ο τράχυλος είναι ανοιχτός, προβάλλουν οι εμβρυϊκοί ημένες, η διαστολή είναι γύρω στο 1 εκατοστό. Αιματώματα, τα οποία βλέπουμε πολύ συχνά. Εδώ είναι ένας οπίσθιος πυθμενικός πλακούντας και βλέπουμε ένα υποχωριονικό αιμάτωμα και βέβαια αποκολλήσεις των ημένων. Ένα οργανωμένο αιμάτωμα στο κατώτερο τμήμα της μήτρας
και εδώ ένα οπισθοπλακουντιακό αιμάτωμα. Καταστάσεις οι οποίες μπορούν να απεικονιστούν υπερηχογραφικά. Δύο λόγια για την χαμηλή πρόσφυση του πλακούντα και για τον προδρομικό πλακούντα, για τα οποία θα μας μιλήσει ο κύριος Τζιώτης. Συχνότητα εμφάνισης 0,5%. Το 20% όμως των αιμορραγιών στο δεύτερο και στο τρίτο τρίμηνο οφείλεται στην χαμηλή πρόσφυση του πλακούντα. Και βλέπουμε ότι όσο πιο νωρίς διαγνώσουμε χαμηλή πρόσφυση πλακούντα, τόσο αυξάνουν οι πιθανότητες αυτός να μην εμφανίζεται στο τέλος της κοίησης. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ιδιαίτερα νωρίς, στο πρώτο τρίμηνο, 10 με 14 εβδομάδες. Βλέπουμε ότι μόνο ένα 5% των πλακούντων οι οποίοι θα χαρακτηριστούν με χαμηλή πρόσφυση, τους συναντάμε στο τέλος της κοίησης. Ωστόσο, όσο πιο αργά γίνεται στην εγκυμοσύνη η διάγνωση της παραμένει ο πλακούντας με χαμηλή πρόσφυση, προδρομικός, τόσο αυξάνουν οι πιθανότητες να είναι παρούσα η κατάσταση αυτή και κάτω τον τοκετό. Η ευαισθησία, η περιχογραφική για τη διάγνωση χαμηλής πρόσφυσης του προδρομικού πλακούντα διακοιλιακά είναι γύρω στο 95%, ενώ διακολπικά μπορεί να φτάσει και το 100%. Και βέβαια, χαμηλή πρόσφυση πλακούντα, μιλάμε για τις καταστάσεις εκείνες όπου το κατώτερο άκρο του πλακούντα απέχει απόσταση μικρότερη από 2 εκατοστά από το ισοτραχυλικό στόμιο. Στη συνέχεια, ο πλακούντας μπορεί να είναι επιχείλιος, παραχείλιος ή και επιπομματικός. Εδώ είναι μια εικόνα επιπομματικού πλακούντα διακολπικά. Ο τράχυλος, το εσωτραχυλικό στόμιο, το εξωτραχυλικό στόμιο είναι ένας αουπίστιος πλακούντας κυρίως, ο οποίος καλύπτει πλήρως το εσωτραχυλικό στόμιο. Η ευαισθησία του υπερηχογραφήματος στη διάγνωση του επιπομματικού πλακούντα, γενικότερα του πλακούντα χαμηλής πρόσφυσης, είναι γύρω στο 87,5%, η ειδικότητα 98-99%. Θετική προγνωστική αξία το διακολπικό υπερηχογράφημα γύρω στο 93,3% και αρνητική προγνωστική αξία 97,6%. Μία εικόνα ενός επιχείλιου οριακού πλακούντα. Μεγάλη προσοχή, ειδικά όταν πάμε διακοιλιακά για να δούμε το κατώτερο άκρο του πλακούντα. Πολλές φορές η γεμάτη ουροδόχος κύστη μπορεί να πιέσει το κατώτερο τμήμα της μήτρας ή ήπιες συσπάσεις του ισθμού μπορούν να οδηγήσουν στην αίσθηση ότι το εσωτραχυλικό στόμιο, την ψευδή αίσθηση ότι το εσωτραχυλικό στόμιο είναι εκεί και άρα ο πλακούντας είναι χαμηλά, ενώ το εσωτραχυλικό στόμιο βρίσκεται εδώ κάτω. Αυτός είναι ένας επιπομματικός πλακούντας, κεντρικός γιατί το ανώτερο και κατώτερο άκρο εισαπέχουν ουσιαστικά από το εσωτραχυλικό στόμιο. Η κύηση διακπεραιώνεται με κεσαρική τομή στις 36 εβδομάδες. Εκτός και αν έχουμε βαριά αιμορραγία, διακπεραιώνεται με επίγουσα και κεσαρική τομή ανεξαρτήτου ηλικίας κύησης. Μπορεί να υπάρχουν ήπιες αιμορραγίες, πολύ ελαφριές. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να περιμένουμε και να παρακολουθήσουμε την κύηση. Συνήθως όμως, σε ένα 70% των περιπτώσεων αυτών έχουμε επαναλαμβανόμενα επεισόδια κολπικής αιμόρειας. Θα σταθώ μόνο σε αυτή τη διαφάνεια για τον συστηθρό πλακούντα. Τα υπόλοιπα θα σας τα πει ο κύριος Τζιώτης. Ο συμφυτικός πλακούντας αποτελεί ανομαλία της εμφύτευσης του πλακούντα, στην οποία ουσιαστικά οι χωριακές λάχνες συνδέονται απευθείας με το μυομήτριο και δεν παρεμβάλλεται φθαρτός. Έτσι έχουμε τον συστηθρό πλακούντα, διακρίνεται ο συμφυτικός σε συστηθρό, όταν η προσκόλληση είναι απευθείας στο μυομήτριο, είναι ο ακρίτα και αφορά σε ένα ποσοστό 79% των συμφυτικών πλακούντων. Είναι ο διηθητικός όταν διηθεί και το μυομήτριο, εδώ είναι ο εγκρίτα, γύρω στο 17%, και ο διεισδυτικός όταν διηθεί τον ορογόνο και τους παρακείμενους ιστούς και αφορά σε ένα ποσοστό 5%. Τα ποσοστά εμφάνισης του συμφυτικού πλακούντα ολοένα και αυξάνουν και μία από τις κυριότερες αιτίες είναι τα αυξημένα ποσοστά κεσαρικών τομών. Και η πιο συχνή αιτία, ο πιο συχνός επιβαρυντικός παράγοντας εμφάνισης στιφρού πλακούντα είναι η παρουσία προδρομικού πλακούντα σε συνδυασμό με προηγούμενη κεσαρική τομή. Έτσι, βλέπετε ότι εάν
είχαμε μία προηγηθή σε κεσαρική τομή με φυσιολογική εντόπιση πλακούντα. Η πιθανότητα εμφάνισης τυφλού πλακούντα είναι 0,1%. Ενώ αν είχαμε προηγούμενο ιστορικό προδρομικού πλακούντα μετά από μία κεσαρική τομή, το ποσοστό εμφάνισης τυφλού πλακούντα είναι 3,3%. Και αυτό το 3,3% γίνεται 67% όταν οι κεσαρικές είναι πάνω από 6. Λοιπόν. Τα υπερηχογραφικά ευρήματα στον στιφρό πλακούντα είναι η ανέβρεση των χαρακτηριστικών υποηχογενών φλεβικών λιμνών, η απώλεια της υποηχογενούς γραμμής στο χώρο μεταξύ μυομητρίου και πλακούντα, λέπτυνση του πάχους του μυομητρίου κάτω από ένα χιλιοστό, στενή συνάφεια μήτρας και ουροδόχου κίσθεως και βέβαια μας βοηθάει και η ντόπλερ υπερηχογραφία αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη διάγνωση του διεισδυτικού πλακούντα. Κάποιες εικόνες εδώ, για τις οποίες θα σας μιλήσει ο κ. Τζιώτης αναλυτικά. Η ημενώδης έκφυση του αμφιβαλίου λόρου περιπλέκει το 1% των μονήρων κοιήσεων. Τι γίνεται εδώ πέρα, τα ημενώδη αγγεία μπορούν να εμφανιστούν ως παρεκκλίνουσες διακλαδώσεις ενός οριακά εκφυόμενου από τον πλακούντα αμφιβαλίου λόρου, μπορούν να συνδέουν λοβούς ενός δίλοβου πλακούντα. Και το πρόβλημα είναι ότι στην περίπτωση αυτή, λόγω έλλειψης προστασίας από την ουσία του Wharton, τα ημενώδη αγγεία είναι επιρρεπή σε συμπίεση και ρήξη, ειδικότερα όταν βρίσκονται σε μεμβράνες οι οποίες καλύπτουν το έσωτραχυλικό στόμιο. Εδώ είναι μια εικόνα προδρομικών αγγείων τα οποία καλύπτουν το έσωτραχυλικό στόμιο και εδώ βρίσκονται κοντά στο έσωτραχυλικό στόμιο σε απόσταση μικρότερη από 2 εκατοστά. Δύο λόγια για την έκτοπη εγκυμοσύνη σε ουλή προηγούμενης κεσαρικής τομής. Εμφανίζεται περίπου 1 στις 2.000 κοιήσεις και αφορά στο 6% της έκτοπης εγκυμοσύνης μεταξύ των γυναικών οι οποίες έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη κεσαρική τομή. Η συχνότητα εμφάνισης δεν φαίνεται να σχετίζεται με τον αριθμό των κεσαρικών τομών και όταν έχουμε συμπτώματα, αυτά είναι κυρίως κολπική αιμορραγία, ανώδυνη, επώδυνη, μπορεί να έχουμε μέχρι και ρήξη της μήτρας και υπογεμία. Εδώ έχουμε εικόνες μιας διδύμου κοιήσεως μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση και προηγηθήσα κεσαρική τομή. Αυτό είναι το έμβριο 1, το οποίο είναι εμφυτευμένο στην ουλή. Βλέπετε πόσο κοντά στο εσωτραχυλικό στόμιο βρίσκεται. Εδώ είναι η ίδια εικόνα. Οι προηγούμενες εικόνες ήταν από υπερηχογράφημα 7 εβδομάδων. Εδώ είναι στις 12 εβδομάδες, όπου βλέπουμε τον πλακούντα του εμβρίου 1, ο οποίος είναι επιπομματικός και διεισδύει στο μυομήτριο, το οποίο είναι πάρα πολύ λεπτό. Η ίδια εικόνα στο δεύτερο τρίμηνο και στο τρίτο τρίμηνο, όπου υπάρχουν οι χαρακτηριστικές υπερηχογραφικές αλλοιώσεις, για τις οποίες θα σας μιλήσει ο κύριος Τζιώτης για τον διεισδυτικό πλακούντα. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και για την προσοχή σας.